Το δρόμο για τις φυλακές με σύμφωνη γνώμη ένα κριτική εισαγγελέα πήραν το απόγευμα ο 46χρονος πατέρας και ο 31 ετών ανιψιός από τα Ζωνιανά, στους οποίους ασκήθηκαν διώξεις κακουργηματικού χαρακτήρα για τα πάνω από 15 κιλά αποξηραμένης κάναβης και τα δεκάδες δεντρίλια που ανακάλυψαν οι αστυνομικοί σε χώρους ιδιοκτησίας τους στη μεγάλη και επεισοδιακή επιχείρηση της 7η Σεπτεμβρίου στα Ζωνιανά. Ο 46χρονος πατέρας που από την πρώτη στιγμή ανέλαβε την ευθύνη για τα ναρκωτικά, τα δεντρίλια και τον οπλισμό που βρέθηκαν τόσο στο υπόγειο του σπιτιού του, όσο και σε επιμνηστάσια του, φαίνεται να ισχυρίστηκε στην απολογία του πως κανένα από τα τρία παιδιά του που είχαν συλληφθεί δεν γνώριζε το παραμικρό για τις παράνομες δραστηριότητες του, όπως επίσης κανένα από τα μέλη της οικογένειάς του δεν είχε πρόσβαση στο υπόγειο του σπιτιού τους που είχε μετατραπεί σε αποξηραντήριο δεντριλίων κάναβης. Ωστόσο, την έκπληξη του συνηγόρου υπεράσπισης προκάλεσε η απόφαση για την προσωρινή κράτηση του 31 ετών ανιψιού του πατέρα, ο οποίος, αν και φέρεται να ισχυρίστηκε πως του ανήκαν μόνο τα 10 από τα 40 δεντρίλια που βρέθηκαν στο χωράφι του, εν τούτης δεν έπεισε τους δικαστικούς λειτουργούς. Έχω την αίσθηση ότι θα μπορούσε τουλάχιστον ο ένας εκ των δύο που κρατήθηκαν, ο άλλος δικαιωματικά παίρνει τον δρόμο για τις φυλακές, ο ένας, ο μεγάλος, αλλά ο άλλος νομίζω ότι δεν έχει δικαιολογική βάση η προσωρινή του κράτηση. Έχω την εντύπωση ότι το όλο κλίμα είναι αυτό το οποίο δημιουργεί μείζωνα προβλήματα σε όποιους πάνε την περίοδο αυτή, πάνε στην ανάκριση. Σε ό,τι αφορά στους τρεις γιους του 46χρονου ηλικίας 17, 20 και 22 ετών αντίστοιχα, στις απολογίες τους φέρεται να ισχυρίστηκαν όσα υποστήριξε και ο πατέρας τους, ότι δηλαδή δεν γνώριζαν τι έκρυβε το υπόγειο του σπιτιού τους, αλλά και τα ποιμνιοστάσια τους, όπως επίσης δήλωσαν άγνοια και για τις παράνομες δραστηριότητες που είχε αναπτύξει ο πατέρας τους, που είναι παλιός γνώριμος των αστυνομικών αρχών. Και οι τρεις γιοι, με σύμφωνη γνώμη ένα κριτική εισαγγελέα, αφέθηκαν ελεύθεροι με τους περιοριστικούς όρους της εμφάνισης κάθε 15 του μήνα στο αστυνομικό τμήμα και της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα. Πάντως, οι συνήγοροι του νεαρού ανιψιού του 46χρονου δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο να αξιοποιήσουν τα μέσα που τους παρέχει ο νόμος, διεκδικώντας την αποφυλάκηση του 31 ετών Ζωνιανού.